Κάτι μπορώ να καταλάβω. Η ερώτηση απευθύνεται προς το Σύλλογο, προς τον δικηγόρο. Είναι παράνομο το να στηθεί το χωριό του Αϊ-Βασίλη και δεν θέλω να εκπροσωπώ κανέναν, από το χωριό μου εκπροσωπώ. Με συνάμα έκθεση διάθεσης προϊόντων. Υπάρχει πουθενά στον κώδικα το ποινικό απαιτητικό. Είναι παράνομο. Αν υπάρχει κάποιο να μου το πείτε, θα είμαι ο πρώτος ο οποίος θα απορρίψει αμέσως αυτό το πράγμα. Είναι παράνομο. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Έχουμε συναντηθεί εδώ, έχετε δικηγόρο, μετάσταση. Δεν ξέρω από δικηγορικά, υπάρχουν εδώ όμως δικηγόροι. Το 42-64 του 2014, ΦΕΚ 118α κάθετο 14, άρθρο 36 και 37, το οποίο μιλάει για έκθεση, διάθεση προϊόντων, αγαπητέ κύριε δικηγόρε, και λέει το εξής. Βιομηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Και να σας διευκρινίσω, το εμπορικό επιμελητήριο λοιπόν χαρακτηρίζει, δεν θα κάνω μάθημα όπως το σχολείο, το δευτερογενή τομέα και μιλάει για κατηγορίες μεταποίησης. Βιοτεχνία, βιομηχανία. Στη βιομηχανία, για να μην σας ζαλίζω, λέει το εξής. Βιομηχανία είναι επιχειρήσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερη παραγωγή προϊόντων ή βιομηχανίας και τις χωρίζει σε ελαφριά και σε βαριά. Άμα είναι κάπου λάθος, θέλω να μου απαντήσετε. Και λέει, το τονίζει, παράγει προϊόντα η ελαφριά βιομηχανία για άμεση χρήση από τους καταναλωτές και ήδη πρώτης ανάγκης, όπως η διένδυσης, υπόδυσης, τροφίμων, φαρμάκων, χημικών, απορριπαντικά, είδη καθαρισμού και χαλιτικά και άλλα πολλά. Άρα λοιπόν κύριε, το ονομάζατε, δεν θυμάμαι, το Πουλίδη, δεν βλέπω κάτι παρανόμως να γίνεται εάν ο συγκεκριμένος κύριος κάνει έκθεση προϊόν. Έτσι. Θα πω και το σώμα για να το διευκολύνω, για να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Εγώ εκπροσωπώ ένα χωριό. Μπράβο σας, το κλάδο που εκπροσωπείτε. Είμαι βαθιά δημοκρατικός για όσους με γνωρίζετε. Πολύ βαθιά δημοκρατικός. Συμβάζω αυτή την κρίση με όλο τον κόσμο. Εσείς εκπροσωπείτε ένα σωματείο 30-40 ατόμων. Πολύ καλά κάνει για τον προγράμματο. Και εγώ ένα χωριό, έναν τόπο. Έναν τόπο. Ο οποίος έχει ανάγκη τον κόσμο να έρθει να το στηρίξει. Δηλαδή, εγώ δεν θα κοιτάξω ένα δέντρο, αλλά θα κοιτάξω το δάσος. Και παραλαμβάνω, αν παρανόμως ο κύριος Χ, όπως το λένε, Νικόπουλος, Ποτόπουλος, θέλει να δημιουργήσει μια έκθεση, υπάρχει πουθενά μη νομιμότητα σε αυτό. Και να σας πω και το εξής. Όταν το χωριό μου σύσσωμα, ζητούσε κατά την περίοδο να αλλάχτεί η λαϊκή μου το απόγευμα, γιατί είναι γεωργική περιοχή και δεν μπορούμε να πάμε στη λαϊκή του χωριού μας να στηρίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και να διευκολυνθούμε. Η απάντηση από το σωματείο ήταν, και την έχουμε και εγγράφος, ότι δεν γίνεται γιατί έχει μπουρίνια το απόγευμα. Εγώ 50 χρόνων είμαι, μπουρίνια πάω στο χωριό μου, δεν έχω δει. Τα μόνα μπουρίνια είναι αυτά που δημιουργείτε εσείς. Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση. Οτιδήποτε άλλο διευκρινίζει για 400 ευρώ, γιατί δεν θα πούμε εμείς το όσο για το τίμημα, γιατί το άκουσα προηγουμένως, να σας πω το εξής. Πολύ καλά κάνατε, 13.000 ήταν ένα μεγάλο κέρδο με το Δήμο, αλλά τα σφυλάκια που μοιαζόταν επάνω ήταν 2.200. Στο πράγμα ήταν 1.500. Δεν ξέρω, 2.200. Τα 130 κύριε Καραμαντζέ είναι ένα νούμερο που βγάζει ο κύριος Ποτόπουλος Νικόπουλος. Μπορεί να είναι 5, κανένα δεν το ξέρει αυτό. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 20. Μπορεί το νούμερο αυτό μπορεί να είναι αυθαίρετο από πλευρά. Έτσι. Δεν το δέχομαι και λέμε ότι είναι 130, μπορεί να είναι 5. Μπορεί να υπάρχει κανένα συμμετέχο. Μην μας τρομάζει να είναι το νούμερο. Και να πω και κάτι ακόμα. Βορβαλή και Σκύδρας. Μέσα στην πόλη, Σκύδρας, 470 περίπτερα. Μέσα στην πόλη. Έτσι. Τα μαγαζιά 20 μέτρα. Αυτό το θέμα δεν υπήρχε, κύριοι συνάδελφοι. Και κάτι ακόμα. Η διαδρομή στον Κοπανό είναι αμφίδρομη, είναι διπλή. Γιατί άκουσα τον κύριο Παπαζό για τα μαγαζιά της πόλης. Ο Κοπανός δεν έχει προσφέρει κάτι. Είναι ένα χωριό, το ρίσκο του επιχειρηματία του συγκεκριμένου είναι μεγάλο. Έτσι. Και ο κόσμος δεν μπορεί να εξυπηρετεί τον Κοπανό. Ο Κοπανός έχει μια ταβέρνα και δύο καφετέρειες. Να του απασχολήσει 2-3 ώρες το θεματικό αυτό πάρκο εκεί. Οι υπόλοιποι θα κατηγορούν την Άουσα.
και στο Ραγκινικόλα και στα μαγαζιά της πόλης και στα καφέ και στις ταβέρνες. Είμαστε 3 χιλιόμετρα, κύριε. Κομπανός λάθος. Όταν έρχεται από την Δράμα ή από την Καστοριά ή από τις Σέρες, τι θα κάνει τον Κομπανό 4 ώρες. Δεν έχω να προσφέρει κάτι το χωριό μου από αυτό, το οποίο παλεύουμε πραγματικά να το κρατήσουμε. Σα το είπα και την φορά. Το πιο φτωχό χωριό στην Μαθία. Δεν το λέω εγώ. Το πιο φτωχό χωριό στην Μαθία. Μετά τα κοινοβούλια. Έτσι. Όχι, Κομπανός. Κομπανός επίσημα. Λοιπόν, και προσπαθούμε να δούμε κάποιες δράσεις να φέρουμε κόσμο, να αφήσουν τη σκόνη και έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Ποιος λέει, ποιος είναι ακόμα στον δρόμο από αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας. Και πρώτα εγώ. Και το έχω πει και κατ' ιδία. Οι συγγενείς μου, ο παπάς μου, οι κουμπάροι μου, οι φίλοι μου, όλοι πάνε και τους στήριζουν τους και ψωνίζουν. Αλλά σε μία φάση που πειραστήκαμε να γίνει απόγευμα εδώ εκεί, γιατί δεν μπορούμε στα χωράφια μας. Μας σήμερα ότι έχουμε μπουρίνια. Τόσα πολλά εγκαθίδες γίνανε και μετεωρολόγιο. Έχετε δουλέψει με 42 βαθμούς. Δεν έχετε το λόγο, αγαπητέ. Δεν έχετε το λόγο. Έχετε εδώ τον δικηγόρο σας, τοποθετηθήκατε, τελείωσε. Δεν θα ξαναπάρετε το λόγο.